Η ελληνική κοινωνία, κατά την άποψή μου, έχει δείξει μια απίστευτη ανοχή και αντοχή. Και όχι μόνο τα τρία χρόνια, διαχρονικά. Αλλά ιδιαίτερα τα τρία χρόνια, γιατί υπήρξαν και περίοδοι είτε τεχνικής, είτε κάτι διαφορετικό από την πραγματικότητα, ας πούμε ευοχίας, έτσι. Επομένως, η ελληνική κοινωνία αξίζει κάθε είδους σεβασμό και κυρίως αλήθεια. Εάν της πεις την αλήθεια, ακόμη και αν τη στεναχωρέσεις, την ελληνική, το λαό δηλαδή, αν τον στεναχωρέσεις, αν τον έχεις πει την αλήθεια και τον έχεις πείσει ότι μέσω αυτού του δύσκολου δρόμου υπάρχει ελπίδα με τα δύο, με τα τρία, με τα τέσσερα χρόνια να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής του, η άποψή μου είναι... Έχει γίνει αυτό? Ότι θα... Όχι, αυτό θέλω να πω. Ακούσατε τον κύριο Στουρνάρα προχτές στο Sky? Ο κύριος Στουρνάρας είπε για το 2013... Ότι δεν υπάρχει νέο μέτρο. Και βγαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει... Και λέει από το 2014 θα έχουμε δημοσιονομικό κενό. Για το 2014 τι είπε ο κύριος Στουρνάρας? Ότι πολύ πιθανόν όχι. Και για το 2015-2016... Δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, γι' αυτό θα σας δώσω... Δεν ήθελα να σας χαλάσω τη διάθεση, γιατί ξέρω τις άρεστες σχέσεις. Αύριο θα υπάρχει μια συνέντευξή μου σε μια εβδομαδία εφημερίδα τα παραπολιτικά. Θα λέτε τι, θα μας πείτε... Όπου μου κάνει, προσέξτε την, υπάρχει μια ερώτηση ότι... Εντάξει, εσείς λέτε αυτά για τον κύριο Στουρνάρα, αλλά ο κύριος Στουρνάρας την χάνει της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Και απαντώ εγώ ότι και ο κύριος Παπακοσταντίνου ετύχανε της απολύτου εμπιστοσύνης του κυρίου Παπανδρέου. Τον βάζετε στην ίδια μέρα. Αλλά αυτό οδήγησε στην εκλογική καταστροφή του ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Παπακοσταντίνου, από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν μπορώ να βγάλουμε εκ των προτέρων, εκεί που οδηγείται.